Τουλάχιστον 62 οι νεκροί μετά από έκρηξη βιτιοφόρου στην Αϊτή. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι διασώστες δεν σταματούν να ανασύρουν σωρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του βιτιοφόρου επιχείρησε να αποφύγει σύγκρουση με μηχανή, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του που ανατράπηκε και εξεράγει. Ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέπτεται τον τόπο της τραγωδίας και κηρύττει τριήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων.